Μετά την Ανάσταση, τις εξορμήσεις στην Ήπεθρο και τα χωριά και τις ολιγοήμερες διακοπές που απαιτούσαν ακόμη και γέμισμα του ρεζερβουάρ, η επιδότηση των καυσίμων έρχεται με καθυστέρηση, σχολιάζουν οι πολίτες, καθώς αύριο Τρίτη ανοίγει και επίσημα η πλατφόρμα στο πλαίσιο των μέτρων ανακούφισης από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Εξάλλου η επιδότηση, όπως λένε οι οδηγοί, μοιάζει με χαρτζιλίκι. Οι διαδικασίε έπρεπε να έχουν αρχίσει από πολύ πιο πριν. Τώρα δεν είναι τίποτα σπουδαιό το ποσό για να μπροστά να ακρίβεια που υπάρχει. Εντάξει, και τι να κερδίσει. 12 ή 15 ευρώ. Τι, δεν κερδίσει και κάτι. Έπρεπε να μειωθεί ο φόρο ή ο ΦΠΑ. Ό,τι και να δώσουν καλό είναι. 50 ευρώ το τρίμηνο. Το τρίμηνο, ε. Μικρό είναι το ποσό, αλλά εντάξει, όλα καλά. Η υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους με εισόδημα έως 30.000 ευρώ θα γίνεται ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του αριθμού φορολογικού μητρώου Στι 26 Απριλίου για αφημοί που λήγουν σε 0 και 1. Στι 27 Τετάρτου για όσου αριθμού λήγουν σε 2 και 3. Στι 28 Τετάρτου για όσου λήγουν σε 4 και 5. Στι 29 Τετάρτου για όσου λήγουν σε 6 και 7. Και στι 30 Τετάρτου για όσου λήγουν σε 8 και 9. Από την 1η Μαου και εξή είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων ανεξαρτήτω του λίγοντο αριθμού του αφημοί των φυσικών προσώπων. Ναι, θα πρέπει να προσκομίσει να μπει στο να περάσει κάποια στοιχεία, δηλαδή η διέμφυση του email, πρέπει να περάσει το κινητό του και πρέπει και επίσης να δώσει ένα αριθμό λογαριασμού τραπεζών. Διαφορετικά θα μπορέσει να βγάλει την κάρτα καυσίμου, το οποίο θα μπορεί από τα ΚΕΠ. Για την Κρήτη η επιδότηση φτάνει έως και 55 ευρώ αναόχημα για τρει συνολικά μήνε, ενώ το επίδομα αφορά και τα δίκυκλα. Μέσω ειδικής εφαρμογής οι πολίτες θα αιτούνται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μα ενδιαφέρει όλου βέβαια. Mm -hmm. Το περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ακόμη και για 50-60 ευρώ το τρίμηνο θεωρείται ότι θα βοηθήσει. Σίγουρα είναι κάτι. Είναι γι' αυτό ένα βοήθημα. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται όμω οι πρατηριούχοι για το κατά πόσο το μέτρο θα ανακουφίσει στην πραγματικότητα του οδηγού, αφού έχουν ήδη βιώσει την ακρίβεια σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ. Ό,τι επιδότηση να δοθεί λόγω τη αύξηση που υπάρχει το απορροφάει. Άρα είναι να στα ίδια επίπεδα, ίσω και μπορώ να πω σε είπα, η μόνη λύση και η δραστικότερη είναι αυτή που σα είπα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση όπω το κάνουν και άλλε 19 χώρε στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει. Όπω έχουμε και το παράδειγμα τη Κύπρου, που μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση και έχει πάρα πολύ χαμηλέ τιμέ. Όσοι δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνοι του στη διαδικασία για την επιδότηση καυσίμων, μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των λογιστών.